Παιδιά, κάτι τσαβά. Κάποιος θα φέρει ένα αλεύρι, έχει πάει χθες η λάδι. Εμινερώστε να έρθει κάποιος να μαζέψει το λάδι από εδώ. Καλώς ήρθατε στο τι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Έχω καιρό να κάνω τέτοιο βίντεο. Αυτές είναι οι διακοσμήσεις του σαλονιού. Λοιπόν, μην πανικοβληθείτε. Κάθε φορά που πάω στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να περιμένω ότι έρχεται πόλεμος. Πήγα στο Lidl, by the way. Οπότε, ξεκινάμε. Ναι, ναι, είναι όλα αυτά. Τα έχω βάλει στον πάγκο. Το πρώτο που πήρα είναι αυτό εδώ το ρουχαλάκι για την ανιψιά μου την Αναστασία. Είναι μια πολύ ωραία φλίζα και ντούλα όπως δείχνει εδώ το κοριτσάκι να τη φοράει. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο. Οπότε άμα τα πετύχετε αυτά στα Lidl να τα πάρετε γιατί είναι πολύ ζεστά και πολύ μαλακά. Ω Θεέ μου, λοιπόν, ξεκινάω με τα άσχετα, απορρυπαντικά. Πήρα μια χλωρίνη γιατί πάντα χρειάζεται, τη συμπυκνωμένη προτιμώ. Έπειτα πήρα δύο ζευγάρια γάντια. Το ένα είναι το large, αυτό εδώ το ροζ, και το πράσινο είναι το medium, γιατί δεν ήξερα ποιο μέγεθος είμαι. Μετά έχουμε ένα ολόκληρο κυβότεο από αυτά τα μπυράκια, τα Think Brow, τα οποία είναι εξαιρετικά. Παίρνω μόνο αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και με βολεύουν πάρα πολύ και εννοείται ότι είναι πολύ οικονομικά. Έπειτα έχουμε φρυγανίτσες ολικής άλεσης, οι οποίες είναι σε μια τεράστια ποσότητα, είναι που είναι οικονομικές, τις είχε και σε προσφορά, δηλαδή όλα μαζί. Έπειτα πήρα να δοκιμάσω πρώτη φορά αυτές τις μπάρες με σοκολάτα και μπανάνα, έχουν μέσα 8 και μου φάνηκαν αρκετά ενδιαφέρουσες. Είχε σε προσφορά τα Nougat Pillows και πήρα 2. Εάν δεν έχετε δοκιμάσει Nougat Pillows, πρώτον είναι πανάκριβα, δεύτερον χάνετε και τρίτον τρέξτε να τα πάρετε γιατί είναι εξαιρετικά δημητριακά και εννοείται ότι τα πίνω με γαλατάκι και όλα αυτά. Μετά έχουμε ένα χαρτί κουζίνας. Έπειτα βρήκα αυτές τις σοκολατίτσες με έτσι γεύση όριο φαντάζομαι, with neo το λέει εδώ, εντάξει, οκ. Okay. Οι οποίες μου φάνηκαν αρκετά ενδιαφέρουσες, οπότε πήρα να τις δοκιμάσω. Μετά έχουμε τσιχλίτσες. Από όλες τις τσιχλίτσες που έχει το Lidl προτιμώ αυτές με strawberry passion. Είναι οι καλύτερες κατά τη γνώμη μου. Μπαχαρικά, γιατί για κάποιο λόγο δεν έχω τίποτα από μπαχαρικά στο σπίτι μου. Πήρα αλατάκι, οδιούχο. Μετά έχουμε πιπέρι καγιέν, το οποίο είναι το αγαπημένο μου μπαχαρικό ever. Έχουμε μετά απλό μαύρο πιπεράκι και εννοείται κάρι, και το κάρι είναι πολύ αγαπημένο μου μπαχαρικό. Έπειτα πήρα μαγιονέζα light για τα σάντουιτς και όλα αυτά. Λοιπόν, και τώρα έχουμε. Πήρα αυτά εδώ τα crispies, τα οποία έχουν γεύση barbecue. Θα τα πετάω εδώ γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και έπειτα πήρα τα ίδια με γεύση πάπρικα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Μετά πήρα φιστικάκια, τα οποία είναι ήδη ψημένα και με αλάτι όπως γράφει. Μετά από το χρυσό μήλο πήρα κριτσίνι με ηλιόσπορους, τα οποία είναι κάπως έτσι μέσα. Τα λατρεύω τα συγκεκριμένα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δύο σαλατούλες γαλλικές, οι οποίες είναι τεράστιες και πραγματικά αυτές να προτιμάτε γιατί βγαίνει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από ότι με το μαρούλι. Μετά έχουμε γεμιστά μπισκότα, έπεσε, με κρέμα κακάο φουντούκι, τα οποία είναι τέλεια και είναι και πάρα πολύ οικονομικά και προτιμώ τα μακρόστενα και όχι τα στρογγυλά γιατί τα μακρόστενα μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στην κούπα του καφέ, εντάξει, πρακτικά ζητήματα. Έπειτα η μαμά μου ήθελε Bessel Proactive το light, οπότε της το πήρα. Έχουμε τώρα τα κρεατάκια μας, bacon καπνιστό, πάντα αυτό παίρνω, πολύ γευστικό, τέλειο για ομελέτες, για το οτιδήποτε βασικά και το βάζω και πάνω από πίτσες το συγκεκριμένο. Πάνω από πίτσες πήρα αυτά τα δύο, το οποίο είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Είναι σαλάμι με πάπρικα παρακαλώ, είχε και με σκόρδο, είχε και με άλλες γεύσεις, αλλά εννοείται ότι πήρα αυτά τα δύο με την πάπρικα γιατί λατρεύω τα πικάντικα, οπότε εννοείται ότι τα πήρα για τις πίτσες. Μετά έχουμε, παίρνω πάντα αυτή τη συσκευασία, στήθος γαλοπούλας καπνιστό, 400 γραμμάρια σε πολύ λεπτές φέτες, τεράστια συσκευασία και συμφέρει πάρα πολύ. Μετά τυριά, πολλά τυριά, 2 cheese mix, τα απλά και 2 γκούντα. Τα είχε σε προσφορά τα γκούντα και επειδή μου αρέσει τρομερά το γκούντα και δεν το βρίσκεις πολύ εύκολα έτοιμο τριμμένο, το τσίμπησα κι αυτό. 2 γκούντα cheese slices light, αυτά είναι για τα τοστάκια. 2 κρουασάν με γεύση πραλίνα, κλασικά αυτά που παίρνεις από το Lidl όταν πεινάς.
Έπειτα, δύο συσκευασίες από αυτά τα στρογγυλά παξιμάδια, τα οποία τα παίρνω ίσως από τότε που βγήκανε στην ελληνική αγορά, χωρίς πλάκα. Είναι το κριτικό παξιμάδι Κρυθαροκουλούρα, έτσι γράφει. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το μεγάλο μεγάλο το στρογγυλό και τι κάνετε, το βρέχετε, μπορείτε να βάλετε λίγο λαδάκι, γαλοπούλα τυρί και έχετε ένα έτοιμο τέλειο σνακ και εννοείται ότι είναι καταπληκτικά για τάκος. Οπότε αυτά τα παίρνω σόριδον γιατί είναι πραγματικά το ιδανικότερο σνακ που μπορείς να φας. Είχε μείον 30% γιατί λύγει πρόσφατα μια σαλάτα την Ιταλιάνα, οπότε επειδή την τρώμε γενικά πολύ αυτή τη σαλάτα, την πήρα και αυτή. Έπειτα, πάλι σαλατούλες, πάλι μείον 30%, αυτές εδώ του Κέσαρα. Είναι πολύ καλές αυτές του Κέσαρα του Lidl, παρόλα αυτά το μόνο μου παράπονο είναι ότι είναι ακριβές και μικρές. Δηλαδή είναι πολύ μικρή η ποσότητά τους. Παρ' όλα αυτά με το μείον 30% πιστεύω ότι αξίζουν, αλλά στη full τιμή τους δεν θεωρώ ότι αξίζουν όσον αφορά την ποσότητα. Έπειτα πήρα μόνο με 1€ το κιλό, εντάξει, δηλαδή τέλειο, μπανανούλες. Τις παίρνω όσο πιο πράσινες γίνεται για να μην μου χαλάνε, όσο περισσότερο μπορώ να τις κρατήσω δηλαδή. Έπειτα πήρα αυτό το σνακ να δοκιμάσω, το dessert δηλαδή επιδόρπιο με φράουλα. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, οπότε δεν ξέρω να σας πω γνώμη γι' αυτό. Αυτό το γιαούρτι το έχω ξαναπάρει πολλές φορές, είναι το γιαουρτάκι τους με τη φράουλα. Είναι σε μια τεράστια συσκευασία του 1 κιλού, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Οπότε είναι τέλειο, αν σας αρέσει η φράουλα πρέπει να το δοκιμάσετε και για βράδυ είναι ό,τι πρέπει και ελαφρύ. Και τέλος έχουμε τις πιτσούλες μας, παίρνω αυτές εδώ. Είναι οι πιο απλές που μπορείτε να βρείτε στα Lidl, γιατί προτιμώ να βάζω εγώ από πάνω υλικά στην πίτσα μου, να την διαμορφώνω όπως θέλω εγώ. Οπότε πάντα παίρνω αυτές που έχει και τρεις μέσα και είναι και πολύ οικονομικές και αυτές. Αυτό ήταν λοιπόν το τι πήρα από το σούπερ μάρκετ, ένα πολύ γρήγορο βιντεάκι έτσι απλό. Ξέρω πόσο σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και να βλέπετε τι αγοράζω. Το ξέρω ότι αγοράζω υπερβολικά πράγματα, παρόλα αυτά προτιμώ να έχω πράγματα στο σπίτι μου παρά να μην έχω, εάν καταλαβαίνετε τι εννοώ, και να πρέπει να τρέχω να παίρνω τελευταία στιγμή. Δεν πήρα γάλα, αλλά παρόλα αυτά έχω πάρει από άλλο σούπερ μάρκετ γάλα για τα δημητριακά και για όλα αυτά, οπότε γι' αυτό δεν σας έδειξα γαλατάκι. Αφήστε μου από κάτω ένα σχόλιο λέγοντάς μου τι έχετε αγοράσει στο σούπερ μάρκετ εσείς τις τελευταίες μέρες, ποιο προϊόν ήταν αυτό που σας έκανε έτσι τη μεγαλύτερη εντύπωση, σας εξέπληξε ευχάριστα και τα σχετικά. Μην πάτε ποτέ Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, γιατί είναι Σάββατο την ημέρα που το γυρίζω αυτό το βίντεο. Γίνεται ένας πανικός. Μην το κάνετε αυτό το λάθος, ειδικά στα Lidl. Οπότε εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο vlog. Φιλιά! Τίγκα το ψυγείο μου. Τελείως.